σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Podcast, το οποίο σήμερα έχει καλεσμένο την Σταύρια, την Κόνιαλη. Σταύρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ήθελα καιρό να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και νομίζω σήμερα είναι μια ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά είναι η χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή. Πες μας έτσι πρώτα πριν ξεκινήσουμε, πώς θα περνάς αυτό τον καιρό με τον κορονοϊό, με το κλείσιμο στο σπίτι? Εντάξει, στην αρχή όπως όλοι ήταν λίγο δύσκολο αυτή η αλλαγή της καθημερινότητας, η απότομη αλλαγή. Λίγη γυμναστική στο σπίτι, λίγο τρέξιμο έξω όσο γινότανε, αλλά σιγά σιγά ευτυχώς νομίζω περάσαν τα δύσκολα και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα που είχαμε. Μακάρι, μακάρι να επιστρέψουμε όσο το... Να επιστρέψετε δηλαδή εσείς πρώτα πολλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να ξεκινήσετε τις προπονήσεις σας και σιγά σιγά να μπούμε στο ρυθμό μας, να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πλέον χρονιά. Σταύρια, ξέρεις, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό σου, σε σένα. Θα συζητήσουμε για την καριέρα σου. Σίγουρα θα έχεις πολλά να μας πεις και από το πέρασμά σου στην Ελλάδα, αλλά και για το τι συνάντησες στην Κύπρο με την επιστροφή σου. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θέλω να πάμε πίσω, έτσι, να ξεκινήσουμε από τα πρώτα σου βήματα στην καλαθόσφαιρα. Ξέρω ότι προέρχεσαι από μια αθλητική οικογένεια γενικότερα. Πες μας πώς γνωρίστηκες με το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Γενικά από μωρό ήμουν στα γήπεδα, γιατί η μαμά μου ήταν γραμματεία, ο μπάς ήταν διαιτητής, κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν σε ένα γήπεδο πάντα. Μετά θυμάμαι καλά, ήταν 10 χρονών όταν είχα πει, ξέρω εγώ, στη μαμά μου να με γράψει σε ακαδημίες. Και έτσι έγινε το πρώτο ερέθνο του μπάσκετ. Mm-hmm. Πρώτο σου προπονητής, θυμάσαι ποιος ήταν? Η Γεωργία Νικολάου. Πραγματικά την ευχαριστώ γιατί με έκανε να αγαπήσω μπάσκετ από την αρχή. Mm-hmm. Στον Κεραυνό ήταν, έτσι, τότε? Στον Κεραυνό, ναι, ναι. Στον Κεραυνό, που έμεινες για αρκετά χρόνια, ξεκίνησες από νεαρή ηλικία, όπως είπες, και έφτασες μέχρι και την ομάδα των γυναικών. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μετά τις ακαδημίες πήγα Κορασίδες, εκεί είχα προπονητή τον Κώστα τον Εγκλέζο για χρόνια, που με βοήθησε πάρα πολύ. Κάθε μέρα ατομικές προπονήσεις, πέρα από τις προπονήσεις του γυναικείου. Και εντάξει, ήταν πολύ βοηθητικό όλο αυτό. Mm-hmm. Παίρνοντας και τον Κώστα τον Εγκλέζο και ένα κείμενο που ανέβησα τελευταία για σένα, νομίζω ότι σε πίστεψε πολύ ο Εγκλέζος τότε και μας είπες τώρα κιόλας και για τις ατομικές προπονήσεις. Ναι, ήμασταν κάθε μέρα, εντάξει, γενικά ήμουν της προπόνησης, ήθελα συνέχεια να κάνω προπόνηση. Και πίστεψε στο ταλέντο μου και κάθε μέρα ήμασταν στο γήπεδο, δουλεύαμε το τεχνικό κομμάτι που θεωρώ είναι το βασικό για την αναπτυξιακή ηλικία. Δουλεύαμε κάθε μέρα στο γυμναστήριο στις προπονήσεις και αυτό θεωρώ με βοήθησε πάρα πολύ στη μετέπειτα καριέρα μου. Στην αντρική ομάδα του Κεραυνού θυμάσαι πότε, συγγνώμη, στη γυναική ομάδα του Κεραυνού θυμάσαι πότε ήταν η πρώτη σου συμμετοχή? Αν θυμάμαι καλά, ήμουν 15 χρονών, γιατί τότε δεν είχε ούτε πρωτάθλημα νεαρών, ήταν ούτε τίποτα. Οπότε μετά τις Κορασίδες πήγαινε αμέσως στο γυναικείο, τότε, όταν ήμουν εγώ. Θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή από Κορασίδες σε γυναίκες, εμένα με βοήθησε, γιατί μπήκα απευθείας στα δύσκολα. Βέβαια, εντάξει, αν είχαμε τις νεάνιδες, θα ήταν πολύ πιο καλά. Θα παίζανε και νεάνες και γυναικείο τότε, αλλά θεωρώ ότι με βοήθησε πολύ. Γιατί ούτε εθνική είχαμε τότε, ούτε τίποτα. Ναι, ναι, ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε για την γυναικεία καλαθόσφαιρα γενικότερα. Ναι. Σίγουρα, αν υπήρχε ο θέσμος των νεάνιδων, το πρωτάθλημα, θα παίρνατε περισσότερο χρόνο συμμετοχή, θα μπορούσατε να προπονηθείτε περισσότερο, να αναπτυχθείτε περισσότερο στο ταλέντο σας. Ενώ στη γυναικεία σίγουρα ο χρόνος που θα έπαιρνες δεν θα ήταν ο αναμενόμενος. Εντάξει, γενικά έπαιρνα χρόνο. Δηλαδή είχα και προπονητές που με πίστευαν. Έπαιρνα χρόνο γιατί έκανα και πολλές προπονήσεις, οπότε δεν ήμουν έτοιμη να αντέπεξε, θεωρώ, στο επίπεδο εκείνο.
και ευτυχώς όλα καλά. Και αποφασίζεις το 2011 να αφήσεις την Κύπρο και να πας στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Πώς έγινε αυτό, αυτή η επαφή, πώς σε προσέγγισε ο Παναθηναϊκός? Εκείνη τη χρονιά είχα κάνει καλή χρονιά και το Πάσχα πριν τελειώσει η σεζόν με ήθελα να πάω στον Παναθηναϊκό για δοκιμαστικά. Είχα πάει το Πάσχα για προπονήσεις, έτσι έγινε, δεν με θέλανε και επέστρεψα πίσω στην Κύπρο, τελείωσε η σεζόν, έδωσα στις Πανκύπριες, πέρασα στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και πήγα στον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου πήρες συμμετοχή αμέσως, Σταύρο, δηλαδή δεν χρειάστηκε να περιμένεις. Πίστευαν ότι είχες το ταλέντο για να προχωρήσεις και το τεμπού τους έγινε από την πρεμιέρα, δηλαδή αμέσως στην πρώτη αγωνιστική, ναι. 1η Οκτωβρίου του 2011, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είχες παίξει βασική, όχι βασική, αλλά μέσα στη, είχες πάρει χρόνο. Ναι, ήμουνα, θυμάμαι, σχεδόν 18 χρόνια, αν κλείσει καν τα 18. Και πραγματικά τα θυμάμαι μέχρι τώρα το πόσο ο κόσμος είχε αγκαλιάσει την προσπάθεια που γινόταν στον Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν πήγαινε για τίτλο. Και σε εκείνο το παιχνίδι, ήταν το πρώτο μου παιχνίδι και στο γυναικείο στην Α1 Ελλάδας. Και θυμάμαι και το παλμό του κόσμου ήταν γεμάτο στο τάφο στην Ινδού. Πραγματικά το συνέστημα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι το γήπεδο γεμάτο με τις εικόνες που έβλεπα και τότε. Εμένα, Σταύρε, μου είχε μείνει στο μυαλό ένα παιχνίδι της επόμενης χρονιάς, το 13, της χρονιάς του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου τον είχατε συντρίψει με 83-54. Είχες παίξει για 10 λεπτά σε εκείνο το παιχνίδι, στο οποίο πρόλαβες και πέτυχες 4 πόντους και μία 5 assist. Είχε κάνει καλό παιχνίδι και η Σοφία Θεολόγου που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά με 12 πόντους και 5 rebound. Ήταν και η Χριστινάκη στην ομάδα. Ήταν μια έτσι κυπριακή μπαρική, ας πούμε, Παναθηναϊκός. Δεκάδα. Και, και το γήπεδο γεμάτο και πραγματικά παλμός απίστευτος. Ναι, ήταν δηλαδή σε κάθε παιχνίδι γενικά γέμιζε, αλλά ειδικά λέξει, μετά εναντίον του Ολυμπιακού το γήπεδο είχε γεμίσει μια μισή ώρα πριν καν πάμε, ο κόσμος απ' έξω στον τάφο ήταν φουλ. Ήταν τρομερή εμπειρία και το επίπεδο πολύ καλό. Τότε στην Α1 κυνηγούσαμε το πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως τώρα που είναι Ολυμπιακός στην Α1, ξέρουμε θα πάρει το πρωτάθλημα. Τότε ήταν δύο και τρεις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και πραγματικά αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Ήσουν συμπαίκτρια και με την Αναστασία της Σλούκα, έτσι, την αδερφή του Σλούκα. Και αυτή η τρομερή παίκτρια, τη θυμάμαι, δηλαδή, χαρακτηριστικά. Ναι. Και με τη Σλούκα κάνουμε ακόμη παρέα. Είναι από τις φίλες που κρατήσαμε επαφή από την τότε μάνα του Παναθηναϊκού. Και είχα συμπαίκτρια σημαντικό θεωρώ για την καριέρα μου και την Τούλα Καλέντζου, που είναι ιστορία για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ. Και θεωρώ με βοήθησε πάρα πολύ στο να χτίσω την νοοτροπία που πρέπει να χτίσει ένας αθλητής. Και στο τακτικό κομμάτι με βοήθησε πάρα πολύ η Τούλα. Είναι είδωλο για μένα. Τι θυμάσαι από το πρωτάθλημα του 2013, τι σου έχει χαρακτήσει η μνήμη? Τι μου έχει μείνει? Ο παλμός του κόσμου, σημαντικό. Όλη η χρονιά, το πώς κύλησε, το πώς επαγγελματικά είχαμε δουλέψει ως ομάδα, το πόσο καλά ήμασταν σαν παρέα στα αποδυτήρια. Κάναμε, κάθε μέρα πρωινές, βίντεο, φουλ. Είχαμε βοηθό τον Πέτρο Πρέκα, που για μένα είναι κορυφή. Τώρα είναι στη Ρωσία βοηθός. Για μένα είναι κορυφή και θεωρώ μέσω της τακτικής του... μέσω του τακτικού κομματιού είχαμε καταφέρει και πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί δέσαμε σαν ομάδα. Ναι. Ήταν μια χρονιά πραγματικά απίστευτη για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, αν δεν κατά λάθος, είναι και ο τελευταίος τίτλος που έχει κατακτήσει από τότε. Ναι.
Και την επόμενη χρονιά να πήγες και για λίγο καιρό δανεική στο Μελίσια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχα πάει στα Μελίσια γιατί ήθελα να ακολουθήσω τον coach, τον Μπρέκα. Ήθελα να τον ακολουθήσω γιατί για μένα ήταν πολύ ψηλά. Τον ακολούθησα ένα χρόνο στην Α2, πηγαίναμε για άνοδο. Τελειώσαμε τρίτες. Εντάξει. Μετά όμως πέσω στον Παναθηναϊκό μαζί με τον coach, τον Μπρέκα. Για άλλα δύο χρόνια, χρόνια στον, ναι, Παναθηναϊκό, και θα φύγεις από τον Παναθηναϊκό για να πας στον Αθηναϊκό την επόμενη χρονιά, το 16-17, σε μια πολύ καλή χρονιά για τον Αθηναϊκό. Νομίζω εκείνη ήταν, έπαιξες δύο χρόνια στον Αθηναϊκό, νομίζω σε εκείνη φτάσατε στον τελικό και του κυπέλλου και του πρωταθλήματος. Ναι. Ήταν το πώς είχα πάει στον Αθηναϊκό. Έκανα μεταβατική στο γυμναστήριο του Αθηναϊκού με τον γυμναστή, τον Βαγγέλη Ανιφαντή. Και εκεί ήταν η βοηθός του Αθηναϊκού, η Βασιλεία Γκουζίνη, που την ευχαριστώ πολύ. Και με βοήθησε να... ή με ήθελε στην ομάδα. Κάνανε την πρόταση και δέχτηκα και ήμουνα στην ομάδα, τελείωσε δεύτερη στο πρωτάθλημα, αντίον του Ολυμπιακού. Για μας ήταν μεγάλο επιτεύγμα. Και είχετε φτάσει και στο τελικό του κυπέλλου, αποκλείοντας την προηγούμενη ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα παρατηρήσει ότι υπήρχε ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό. Και είχα βρει την αδερφή σου μια μέρα σε ένα παιχνίδι, στο γήπεδο, και έρχεται και μου λέει αύριο, μου λέει, θα είναι το παιχνίδι. Παίζει στα αύρια, να γράψετε κάτι, και έτσι το παρακολούθησα, ναι. Οπότε έμεινες άλλη μια χρονιά στον Αθηναϊκό την επόμενη και φεύγεις από εκεί για να πας στην ομάδα των Καλυβιών. Ναι, φεύγω από τον Αθηναϊκό. Είχα μια πάρα πολύ καλή πρόταση από τα Καλύβια. Τότε κάνανε ένα σημαντικό, δηλαδή είχαμε 10-11 παίχτριες πάρα πολύ καλές, πολύ καλές ξένες. Είχαμε στόχο πολύ ψηλά. Και γενικά, νομίζω πήγε καλά αυτή η χρονιά. Πήγε καλά αυτή η χρονιά. Και το καλοκαίρι παίρνεις την απόφαση να επιστρέψεις στην Κύπρο για τη λογαριασμό της ΑΕΛ αυτή την φορά. Πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις? Γενικά τότε είχα και το δίλημα, με είχε προσεγγίσει και ο Παναθηναϊκός ξανά. Είχα και πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα. Αλλά μου άρεσε η πρόκληση που ήταν με την ΑΕΛ να επιστρέψει στους τίτλους. Ο τρόπος που με προσέγγισε ο πρόεδρος της ΑΕΛ ήταν πολύ καλός. Ο ρόλος που θα είχα στην ομάδα με ενθουσίασε και έτσι έκανα το βήμα να επιστρέψω για ένα χρόνο στην Κύπρο και στην ΑΕΛ. Ήταν φέτος μια χρονιά πραγματικά πάρα πολύ καλή για την ΑΕΛ και για σένα και προσωπική. Και για τις περισσότερες παίκτες της ΑΕΛ, οι οποίες τα πήγαν εξαιρετικά, με εξαίρεση βέβαια το Super Cup στην αρχή της χρονιάς, που εκεί βέβαια χάθηκε σε λεπτομέρειες ο τίτλος. Και θα βάλουμε στην εξαίρεση και το πρώτο ημίχρονο του τελικού του κυπέλλου, που παρόλα αυτά είχε και ευτυχή κατέληξη. Ναι. Να, γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είχαμε δέσει σαν ομάδα, είχαμε δέσει με τον προπονητή τον Γιώργο τον Μπαλάλα πάρα πολύ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Και νομίζω φάνηκε και στο γήπεδο. Παιχνίδι με παιχνίδι παίζαμε καλύτερα. Και λόγω του κορονοϊού δεν καταφέραμε να τελειώσουμε, να κάνουμε το στόχο που είχε η ομάδα, που ήταν το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αλλά δεν πάβει να είναι μια καλή χρονιά, μια θετική χρονιά. Τουλάχιστον το κύπελο το προλάβατε να το σηκώσετε, να επιστρέψει η ΑΕΛ στους τίτλους. Είχαμε ένα πολύ κακό ημίχρονο στο κύπελο. Ευτυχώς βρήκαμε τις δυνάμεις, μιλήσαμε στα βοδητήρια και γύρισαμε το παιχνίδι και επέστρεψε η ΑΕΛ εκεί που ανήκει, στο να πάρει το κύπελο.
Εσύ, σε εκείνο το παιχνίδι, σε εκείνο το τελικό, στο ημίχρονο, μπήκατε στο ποδήλατο, μιλήσατε όπως είπατε. Είχα ρωτήσει τον Γιώργο τον Παλά, αλλά μετά το παιχνίδι, του είπα τι του είπε στα ποδητήρια. Έτσι, ήμουν περίεργο, είχα την περιέργεια να μάθω τι σα είπε στα ποδητήρια. Και μου είπε, δεν ξέρω αν θέλει να μα πει εσύ πώς σα μιλήσει ο Παλά. Πες εσύ και. Σου είπε ο Παλά. Αυτό που μου είπε ότι. Μου είπε ότι επειδή ήσασταν ήδη πολύ αγχωμένες και αυτό ήταν ο λόγος της εμφάνισης του πρώτου ημιχρόνου, το άγχος που σας είχε καταβάλει, εάν σας τσίτωνε, να το πω έτσι, στο ημίχρονο, θα το χάνατε τελείως το παιχνίδι. Σας άφησε πολύ χαλαρές να μιλήσετε μεταξύ σας, να συνειδητοποιήσετε μόνοι σας ότι μπορείτε να γυρίσετε το παιχνίδι. Ναι, έτσι έγινε. Μίλησαμε μεταξύ μας, είπαμε ότι εντάξει, είναι ένα ημίχρονο, πρέπει να τα δώσουμε όλα. Και έτσι νομίζω έφυγε και το άγχος, έφυγε αυτόματα το άγχος, γιατί ξέραμε ότι 20 λεπτά μείνανε, πρέπει να δώσουμε όλα. Και αν είναι να χάσουμε, να χάναμε όμως άξια, όχι έτσι όπως είχαμε παίξει το πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς όλα καλά. Όσον αφορά τη χρονιά γενικότερα, τη σεζόν όπως κύλησε, η ΑΕΛ πήγε να πονίκει σε νίκη και σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Με μεγάλες διαφορές και εύκολες νίκες. Εσύ πώς την είδες τη χρονιά? Εντάξει, είχαμε, θεωρώ, ένα πολύ καλό σύνολο. Είχαμε δέσει σαν ομάδα. Οπότε, και παιχνίδι με παιχνίδι παίζαμε όλο και καλύτερα. Γιατί βρίσκαμε η μία την άλλη πιο εύκολα. Και γι' αυτό οι διαφορές σε κάθε παιχνίδι αυξανόταν και πήγαινε σταδιακά. Δηλαδή, παίζανε όλο και καλύτερα και αυτό φαινόταν και στο γήπεδο, στα αποτελέσματα. Και φαντάζομαι ότι ο μεγάλος στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι θα το καταφέρνανε αυτό? Πιστεύω πως θα καταφέρνανε, ναι. Την ομάδα που είχαμε, με τον τρόπο που παίζαμε, θεωρώ πως είχαμε το πάνω χέρι. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να επενθυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στην Σταύρια Κόνιαλη κάτω από το βίντεο, στα σχόλια αυτού του βίντεο. Σταύρια, να περάσουμε λίγο και στην εθνική ομάδα. Μία εθνική που φέτος είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στους αγώνες μικρών κρατών της Ευρώπης, της FIBA, τη διοργάνωση, αλλά δυστυχώς ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Για πες μας, έτσι, πώς βλέπεις την εθνική ομάδα, σε τι επίπεδο βρίσκεται, τι πρέπει, αν πρέπει να αλλάχτεί κάτι για να διορθωθεί κάτι? Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Είμαστε σε σωστή ηλικία και θεωρώ ότι είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα αν γινόντουσαν οι αγώνες τώρα. Το τι πρέπει να αλλάξει, δεν ξέρω, σιγά σιγά με τα χρόνια να χτιστούν οι ακαδημίες από κάτω, μεγαλώνοντας να βγαίνουν παίχτες προς τα πάνω και να χρόνο με χρόνο να πηγαίνει καλύτερα. Έχουμε και την παρέμβαση του Κώστα του Χριστοδούλου. Δεν υπήρχε τρόπος, λέει, να χαθεί το πρωτάθλημα από την ΑΕΛ. Ναι, το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, η εθνική, λοιπόν, θα ήταν μια ωραία ευκαιρία για την εθνική να παίξει και μπροστά σε κόσμο, σε δικό της κόσμο, αν θα γινόταν η διοργάνωση της Ελευθερία. Και ήταν αυτό που προσδοκούσαμε οι περισσότεροι, γιατί καλώς ή κακώς από τότε που επαναδραστηριοποιήθηκε η εθνική, παίζει συνέχεια στο εξωτερικό, σε διοργανώσεις, στο Σαν Μαρίνο, στην Ιρλανδία, στο Μαυροβούνιο. Ήταν μια καλή ευκαιρία να παίξει μπροστά στον κόσμο. Ευελπιστούμε ότι η διοργάνωση δεν ακυρώθηκε, αλλά θα την κάνουν πιο μετά πάλι στην Κύπρο. Ναι, ναι. Το ίδιο ευελπιστούμε και εμείς. Είναι διαφορετικό να παίζεις μπροστά στον κόσμο και διαφορετικό να παίζεις μπροστά σε ξένους φιλάθλους. Η Εθνική έχει την εμπειρία. Υπάρχουν και κοπέλες που νεαρότερες ηλικίες προέρχονται από πίσω.
και βλέπουμε ότι το υλικό που υπάρχει είναι αρκετά καλό. Ναι, σίγουρα βοηθάει το γεγονός ότι χτιστήκαν οι εθνικές από άντερ 16 ή άντερ 18, παίρνουν εμπειρίες οι μικρές και σιγά σιγά βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο και όντως θεωρώ ότι κάποιες είναι έτοιμες να είναι ήδη στην Εθνική Γυναικών. Κάνε άποψή μου. Mm-hmm. Ναι. Όσον αφορά αυτό το γεγονός ότι υπάρχει μία ξένη στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, άρα υπάρχει αρκετός χρόνος στις γυναίκες μας για να αγωνίζονται. Αυτό θεωρείς ότι είναι ένα από τους λόγους που βγαίνουν αυτά τα ταλέντα που βλέπουμε στο πρωτάθλημα? Εντάξει, σίγουρα το να υπάρχει χρόνο συμμετοχή στο γυναικείο πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό για να βγουν ταλέντα. Σίγουρα πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνει πιο ανταγωνιστικό, πιο καλό το Κυπριακό Πρωτάθλημα, να υπάρχει πιο μεγάλη δυσκολία, ώστε όταν θα φύγουν, για παράδειγμα, σε εξωτερικό, μην πάθουν σοκ. Σιγά-σιγά να τους προετοιμάζουμε για το επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, καλύτερα να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και να δυσκολεύονται να τα απεξέλθουν, αλλά να κάνουν περισσότερες προπονήσεις, να πιο πολλές ώρες στο γυμναστήριο, παρά να θεωρούν ότι, okay, μπορώ να παίξω και να κάνουν απλά την προπόνηση με την ομάδα και να μένουν μόνο σε αυτό. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ανοίγεις, που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με αρκετούς καλεσμένους από αυτή την εκπομπή. Το γεγονός ότι κάποιοι και κάποιες, σε νεαρότερες ηλικίες βέβαια κυρίως, βλέπουμε να κάνουν, να περιορίζονται στις προπονήσεις της ομάδας, οι οποίες σε μικρότερες ηλικίες μπορεί να είναι και τρεις την εβδομάδα, δεν αρκούν αυτές για να ανέβεις σε επίπεδο. Όχι, δεν αρκούν να είναι προπονήσεις της ομάδας, γιατί πώς θα γίνεις καλύτερος από τον δίπλα σου ή από τον παραδίπλα σου, να βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου. Πρέπει κάθε μέρα να δουλεύεις έξτρα από τις προπονήσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το πραγματικά να κάνεις αυτό το έξτρα, γιατί αυτό θα σε κάνει παίχτη. Και αυτό θα σου χτίσει την πειθαρχία και το χαρακτήρα που χρειάζεται για να τα απεξέλθεις σε πιο μεγάλο επίπεδο. Και το λες εσύ που το έχεις κάνει, όπως το είπες στην αρχή, όταν ήσουν μικρή, στις ακαδημίες του Κεραυνού, ήταν οι έξτρα οι προπονήσεις που θεωρείς ότι σε όθησαν στην καριέρα σου. Αυτές με κάναν καλύτερη προφανώς. Γιατί άλλο να δουλεύεις αδυναμίες που έχεις εσύ σαν παίχτης και στις ακαδημίες ή γενικά στις κορασιδονεάνιδες δουλεύεις μαζί ως ομάδα. Άμα εσύ ξέρεις, για παράδειγμα, ότι στερείς στο συγκεκριμένο τεχνικό κομμάτι, κάνεις προπονήσεις μόνη σου, βελτιώνεις το συγκεκριμένο κομμάτι όσο μπορείς και μετά πας ξανά με την ομάδα και δουλεύεις πάλι το ομαδικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό η εξαπροπόνηση. Και αν άλλαζα κάτι από την τότε ηλικία που ήμουν μικρή, θα ήταν και η εξαπροπόνηση που έκανα, αλλά και να πηγαίνω και γυμναστήριο περισσότερο. Πέραν από τις ατομικές προπονήσεις που βελτιώνω μου μπασκετικά, να βελτιώσω φουλ το σώμα μου. Αλλά εντάξει, το έκανα πιο μετά. Εντάξει, είναι καλές οδηγίες να τα πούνε και κάποιες νεαρότερες ηλικία καλαθοσφαιρίστριες που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το άθλημα. Και ερχόμενο σε αυτό, θα έλεγε σε μια νεαρή καλαθοσφαιρίστρια να φύγει από την Κύπρο, να πάει στην Ελλάδα ή οπουδήποτε άλλο εξωτερικό, θα το πρότεινες? Θα το πρότεινα, ναι, θα το συνιστούσα, γιατί αυτή η μετάβαση στο εξωτερικό, είτε είναι Ελλάδα είτε Αμερική, είναι πάρα πολύ. Παθαίνεις ένα μικρό σοκ το πώς είναι το μπάσκετ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μιλάω για την Ελλάδα γιατί εκεί πήγα. Παθαίνεις ένα μικρό σοκ και είναι σχετικά δύσκολο να αντεπεξελθείς, γιατί έχει τρεις ξένες, έχει πολύ καλές Ελληνίδες. Έχει Ελληνίδες που τη δουλειά τους είναι το μπάσκετ. Οπότε πρέπει να καταφέρεις να τις περάσεις αυτές που βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι δύσκολο, πρέπει να θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και παράλληλα χρειάζεται και το διάβασμα για να μπορείς να το κάνεις όλο αυτό. Να πας στην Ελλάδα, να περάσεις σε πανεπιστήμιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί εντάξει, το μπάσκετ είναι καλό, αλλά πρέπει να έχεις και μια, πρέπει να, σπουδάσεις, να δεις και τη ζωή σου μετέπειτα. Και ερχόμενος αυτό, σε αυτή την σύγκριση σε εισαγωγικά που έκανες της Ελλάδας με της Κύπρου, όταν επέστρεψες από την Ελλάδα στην Κύπρο, ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις, τι αλλαγές είδες? Εντάξει, σίγουρα έχει αλλαγές, γιατί είναι, όπως και να πω, είναι πιο χαμηλό το επίπεδο εδώ. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές και το ότι είναι μία ξένη. Στον ανταγωνισμό, στην Ελλάδα κάθε παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Κάθε παιχνίδι έπρεπε να παλέψει για να το κερδίσεις, ενώ εδώ περιμένεις, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες, ακόμη και ένα μήνα για να παίξεις ένα... Δηλαδή, γυμνάζεσαι, προπονείσαι για το παιχνίδι που θα... το σημαντικό παιχνίδι που θα γίνει σε ένα μήνα. Είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να αυξηθεί... Δηλαδή, δεν μπορείς να περιμένεις ένα μήνα, να ανυπομονείς που θα παίξεις ένα πολύ καλό παιχνίδι σε ένα μήνα. Κατά την άποψή μου. Χρειάζεται και αθλητής κίνητρα. Πάντως, βλέποντας τη φετινή ΑΕΛ από την αρχή της χρονιάς, είχε τύχει και είχαμε κάνει το καλοκαίρι όταν είχε κλείσει το ρόστερ της. Περίπου τα περισσότερα, οι περισσότερες κοπέλες της ΑΕΛ είχαν κλείσει στην ομάδα. Είχα κάνει μια συνέντευξη του Γιώργου του Μπαλάλα. Και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, του είχα πει ότι το ρόστερ που έχει δημιουργήσει φέτος είναι πραγματικά αξιόλογο, άξιο για να φτάσει στον τίτλο, όπως και αποδείχθηκε. Και όπως λέει και ο Ανδρέας ο Σκαρπάρης εδώ, λέει τελικά υπήρξε τρόπος. Πρόεδρε, χάσαμε τον τίτλο από την πανδημία, απαντώντας τον Κώστα τον Χρυσοδούλου πριν. Ναι. Εντάξει, τι να πω... Όπως έχω ξαναπεί, ήταν μια πολύ καλή χρονιά και είχαμε δέσει σαν ομάδα. Αυτό ήταν το μυστικό, θεωρώ. Ναι, το δέσιμο σαν ομάδα, σαν προσωπικότητες. Ναι, ναι, ναι. Είχε έρθει και η Μάντι Ντίν, μια εξαιρετική ξένη που ήρθε στην Κύπρο και έδειξε αμέσως τα προσόντα της. Ναι, ναι, ναι. Από την αρχή έδεσε με την ομάδα. Κάναμε και γενικά, κάναμε παρέα και έξω από το γήπεδο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε φίλες με τη ξένη, γιατί όπως ξέρουμε πολλές φορές, κάπως υπάρχει διαχωρισμός ξένες, Ελληνίδες, ξένοι, Κύπριες, δεν ξέρω. Αλλά ευτυχώς δέσαμε και ήμασταν και βγήκε στο γήπεδο όλο αυτό. Νομίζω αυτό το διαχωρισμός... Αυτός ο διαχωρισμός που λες, καμιά φορά το επιδιώκουν και μόνες τις οι ξένες που έρχονται στην Κύπρο και οι ξένοι, μιλώντας και για το αντρικό. Κάποιες φορές απομακρύνονται από την ομάδα για διευκρίνησης λόγους. Εντάξει, γιατί είναι αναλόγως στην ομάδα το πώς θα καταφέρει ο προπονητής να τους δέσει όλους, στα ποδητήρια πώς θα καταφέρουν να γίνουν παρέα. Αλλά εντάξει, σημαντικό. Δηλαδή, το έχω δει όσες φορές στην Ελλάδα τις χρονιές ήμασταν καλά με τις ξένες, είχαμε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όσες φορές κάπως υπήρχαν κάποιες κόντρες, είχαμε, δηλαδή άλλαζε το αποτέλεσμα απευθείας. Το βλέπεις στις προπονήσεις και με τους προπονητές και στο γήπεδο. Ναι. Ήταν διαφορετικά. Σίγουρα. Και έτσι να κλείσουμε, έτσι να συζητήσουμε έτσι λίγο γενικότερα τη γυναική κυπριακή καθόδρα στην Κύπρο. Είπαμε πριν και για την εθνική, πως έρχονται αρκετά ταλέντα από πίσω. Έχετε εσείς στη Λιανίδη, υπάρχει η Ρεβέκα Χριστοδούλου του Κεραυνού, η Ιωάννη Κυπριανού της ΕΘΑ και γενικά έτσι κοπέλες νεαρής ηλικίας, για να μην ενδικήσω κάποια και την ξεχάσω, που φαίνεται να δημιουργείται μια... να υπάρχει προσδοκία για το τι θα δούμε στο μέλλον. Ναι, σίγουρα. Και το έχουν αποδείξει και στο πρωτάθλημα και στις εθνικές που έχουν πάει. Στόχος είναι χρόνο με χρόνο να παίζουν καλύτερα, ώστε να καταφέρουν να είναι σταθερές σε ένα υψηλό επίπεδο.
Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και χρόνο στο γήπεδο για να επιτευχθεί αυτό, θεωρώ. Ωραία. Σταύρη, έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Είπαμε, διαβάσαμε και τα μηνύματα του κόσμου. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι, θα κάνουμε υπομονή με τον κορονοϊό και θεωρώ τα δύσκολα έχουν περάσει. Αυτό μόνο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Podcast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να προσέχετε τους γύρω σας και τον εαυτό σας και να περνάτε καλά.